η οποία προφανώς και θέλει να μπει πιο επιθετικά στο μάτς. Κεφαλιά από τον Μπονέρη στο πρώτο δοκάρι, μπάλα κατευθείαν out έξω από την εστία του Καραβελίδη. Βρει πιο εύκολα κάποιον ελεύθερο συμπαίχτη του. Τώρα ο Δημήτρης ο Ίσες έξω από την περιοχή της Τριγλίας θα δοκιμάσει ένα σουτ, καλό σουτ, out όμως η μπάλα. Με αυτά και με αυτά ο Βάρελης έδωσε στον Ίσερη, η μπάλα φτάνει στον Τζεβανέδη σε ένα σημείο που φωνάζουν οι γηπεδούχοι. Τελικά παίζεται από τον διαιτητή σουτ του Μπονέρη που κοντράρει κάπου και απομάκρυνση από τους φιλοξενούμενους. Και τώρα κάποιες... Λοιπόν, ξανά στο μάτς 24 του αγώνα. Μπονέρης με την μπάλα για τη Λευκύμη, Μπονέρης ο οποίος γεμίζει προς τον Τζεβανέδη. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Ίσερη, ο οποίος θα προλάβει μεγάλη απόκρουση του Καραβελίδη. Μεγάλη απόκρουση μπορεί τελικά ο Αντωνίου να υπέδειξε σε θέση offside τον Ίσερη, ο οποίος ερχόταν πίσω από τον Τζεβανέδη. Είναι φάουλ σε καλή θέση. Φεύγει τώρα ο Μπέσσας, πάει λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποια κομπίνα βέβαια. Να δούμε ποιος εκτελέσει το φάουλ. Είπαμε σε καλή θέση το φάουλ, πολύ παίχτες στο τείχος της Λευκύμης. Ο Μιλκούδης εκτελεί λίγο πάνω από το δοκάρι του Βάρελη. Άου την μπάλα. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη πραγματική απειλή που βγάζει Τρίγλια στο μάτς το 32. Λόγω τραυματισμού ξεκίνησε λοιπόν η επανάληψη εδώ στην Λευκύμη με τον Καραβελίδη να παίρνει την μπάλα, την περνάει για τον Δόμπρογλου. Αυτός με τη σειρά του στον Παρμαξίδη με τη μία ψάχνει τον Κομνηνάκη, ο οποίος βγαίνει από αριστερά στην επίθεση για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους. Κομνηνάκης με τον Μπριλάκη, Κομνηνάκης ο οποίος θα κάνει το σουτ, ωραίο σουτ, ωραία και η επέμβαση του Βάρελη, όμως πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Με το ξεκίνημα της επανάληψης τώρα τελειώνει η φάση με χέρι μάλλον του Κομνηνάκη, όπως δείχνει ο διαιτητής, έξω από την περιοχή σε μια συνέχεια της ευκαιρία που ψάχνει να βρει τον Τζεβανέδη. Είναι καλά κλεισμένος ο Βαγγέλης Τζεβανέδης, ο πιο επικίνδυνος σίγουρα παίχτης της Λευκύμης για τα καρέ των φιλοξενουμένων. Τώρα η μπαλιά για τον Κομνηνάκη, θα βγει ο Βάρελης, θα διώξει με τα πόδια. Βούλγαρης για τον Πανταζή, Πατινιώτης με τη μία, Ίσερης, Πατινιώτης έξω από την περιοχή, δίνει τελικά στον Θοδωράκη, θα δοκιμάσει, δούμε την μπάλα κάπου κοντράρι, κόρνερ από τον Καραβελίδη, καλή στιγμή για τους γηπεδούχους αυτή στο 54. Δεύτερη καλή στιγμή στην επανάληψη αυτή, μετά την προσπάθεια του Κομνηνάκη στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Θοδωράκης εδώ απείλησε. Ο Βάρελης δεν έχει πρόβλημα, μπλοκάρει την μπάλα και περνά κατευθείαν στον Θεοδωράκη. Ευκαιρία τώρα αντιεπίθεσης της Λευκύμης με τον Θοδωράκη να περνάει στον Μπονέρη. Από δεξιά ο Μπονέρης ψάχνει να βρει τον Ίσερη. Τζεβανέδης, τεράστια ευκαιρία για την Λευκύμη. Τεράστια ευκαιρία για την Λευκύμη. Ο Ίσερης μπήκε στη φάση. Υπήρξε εκεί κάποια επαφή με αμυντικό της Τρίγλιας, η μπάλα έφτασε στον Τζεβανέδη που με τη μία με ένα μονοκόμματο βολέ πήγε να εκτελέσει τον Καραβελίδη, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο του τερματοφύλακα της Τρίγλιας και ο Τζεβανέδης τώρα είναι πεσμένος κάτω, προφανώς πάνω στην κόντρα με αμυντικό των φιλοξενουμένων. Τώρα μπαίνει για το στο αγώνα για να παρασκευθεί. Δεν μπορεί να βρει τον Θοδωράκη στη συνέχεια. Πανταζή στο κεφάλι στον Άντωνη Ίσερη, πιο πίσω στον Κουρί. Πανταζή ψάχνει και βρίσκει τελικά τον Πατινιώτη από αριστερά. Κοντράρει την μπάλα τελικά Δημήτρης Ίσερης. Χάνει την μπάλα με το σώμα από τον Αθανασιάδη. Απομάκρυνση του Μιλκούδη. Θεοδωράκης για τον Άντωνη. Πέναλτι ζητάει η Λευκύμη και πέναλτι δίνει. Σωστή φαίνεται η υπόδειξη σε πρώτο χρόνο. Πέναλτι που κερδίζει ο Άντωνη Ίσερης, νομίζω από τον Μπέσσα. Βλέπουμε και το replay. Φαίνεται να υπάρχει επαφή. Πέναλτι για τη Λευκύμη. Και ευκαιρία βεβαίως εδώ με τον Βαγγέλη Τσεβανέδη για την πρωταθλήτρια Κέρκυρας, την ταμπλούχο Κέρκυρας.
να ανοίξει το σκορ σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού, αφού έχουμε μπει ήδη στο 75ο της συνάντησης και ο Τσεβανέδης θα αναλάβει την εσχάτη των ποινών απέναντι στον Καραβελίδη. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να ανοίξουν το σκορ και βεβαίως να πλησιάσουν πολύ στην κατάκτηση της νίκης και της πέμπτης. Τσεβανέδης λοιπόν με Καραβελίδη. Ο αρχηγός της Λευκύμης ετοιμάζεται, εκτελεί. Νικάει τον Καραβελίδη 1-0 για την ΑΕΛ. Καραβελίδης που έπεσε σωστά, ωστόσο η εκτέλεση ήταν πολύ καλή από τον Τσεβανέδη. Στα δίχτυα η μπάλα. 1-0 για την Λευκύμη. Και βεβαίως ο κόσμος εδώ και της γηπεδούχο μας πανηγυρίζει για το προβάδισμα της ομάδας του Γιάννη Σφαγιανάκη, η οποία πλέον είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της νίκης, και ενώ είναι έντονες οι διαμαρτυρίες των παιχτών της Τρίγλιας πάνω στον διαιτητή Μάτζιο, και έχουμε... Για να δούμε. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί χαλάει το παιχνίδι. Η Τρίγλη, η οποία προσπαθεί τώρα κάτι το πολύ δύσκολο, να επιστρέψει στο μάτς, παίζοντας πλέον με 10 παίχτες. Λάθος εδώ του Βάρελη στην απομάκρυση με γροθιές που έκανε η μπάλα. Πήγε προς τα πίσω τελικά. Τέλος καλό, όλα καλά για τη Λευκύμη. Και τέλος. Τέλος του μάτς, η Λευκύμη κερδίζει την Τρίγλια 1-0 εδώ στο Κυρκυραϊκό Νότο. 1-0 με το πέναλτι γκολ του Βάγγελη Τσεβανέδη στο 75, και είναι η ομάδα η οποία εξασφαλίζει την πρόκλησή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εραστεχνών και ετοιμάζει πλέον τις βαλίζες για την προσεχή Τετάρτη για Κρήτη, για Νέα Λικαρνασσό, για Ερόβιτο, εκεί όπου θα παίξει.